ακούσαμε τη δήλωσή του ότι υπάρχουν εκκρεμότητες του Γιώργου Παπανδρέου με το Πασόκ. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ξεκαθάρισε ότι η φράση του είχε μόνο πολιτικό περιεχόμενο. Εκκρεμότητες οι οποίες είναι προφανώς πολιτικές. Αυτή είναι η μεγάλη μας εκκρεμότητα με τη χώρα. Να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια. Ο κύριος Βενιζέλος ρωτήθηκε επίσης για τα σενάρια που κάνουν λόγο ότι θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο Πασόκ μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Η απάντηση ήρθε με σκοπτικό τρόπο. Και όλα αυτά τα ακούω που γράφονται, τα θεωρώ τελείως αστεία. Μου με συγχωρείτε που το λέω. Τα θεωρώ κατώτερα των περιστάσεων και της σοβαρότητας της περιόδου που ζούμε. Λες και ήθελα ποτέ να γίνω πρόεδρος του Πασόκ υπό τέτοιες συνθήκες. Ο πρόεδρος του Πασόκ απίθυνε εκ νέου πρόταση στη Δημάρ να μπει στην κυβέρνηση. Πρόταση η οποία απαντήθηκε αρνητικά από τον Φώτη Κουβέλη που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση. Εμείς θέλουμε εθνική συστράτευση. Καταρχάς, ποτέ δεν έχει πάψει να ισχύει η πρόσκλησή μας να επανέλθει η Δημάρ. Δεν έχω προσωπικά τίποτε. Ούτε με τον κύριο Σαμαρά, ούτε με τον κύριο Βενιζέλο. Πολιτικές ήταν οι διαφωνίες και δεν είχα καμία διάθεση να είμαι σε μια κυβέρνηση δίθεν συνεργασίας χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία της συνεργασίας. Στο μεταξύ, το ποτάμι έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα 22 ονόματα υποψηφίων για τις ευρωεκλογές. Μεταξύ αυτών, ο γιος του Λεωνίδη.